Καλησπέρα και από μένα. Ε, πολύ μελάνη έχει χυθεί εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον γύρω από το πολυσυζητημένο θέμα της αποασυλλοποίησης. Ένα θέμα το οποίο παρά την αναγκαιότητά του πολλές φορές λειτουργήσε ως προκάλημα για μια σωρία αποφάσεων που στόχο είχαν όχι τόσο το καλό των ασθενών όσο τη μείωση των κρατικών δαπανών. Πριν όμως ασχοληθούμε με αυτό καλό θα ήταν να κάνουμε μια αναφορά στο τι είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και σε ποιου απευθύνεται. Ω ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ορίζεται η διαδικασία βελτίωση και επαναφορά των ψυχολογικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αφορά κατά κύριο λόγο το κομμάτι τη ψυχική ασθένεια. Στηρίζεται σε δύο βασικέ αρχέ. Την κινητοποίηση με στόχο την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση μέσα από την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ατόμου και την ικανότητα εκμάθηση και προσαρμογή με σκοπό την εκπλήρωση των αναγκών και την επίτευξη προσωπικών στόχων. Στην κοινή διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ορίζεται η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, έκπτωση ή αναπηρία από κάποια ψυχική νόσο, να φτάσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητα στην κοινότητα. Προάγει τόσο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου, όσο και πιθανές αλλαγές στο περιβάλλον του, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι μια απαιτητική διαδικασία, πλην όμως απαραίτητη. Η ψυχική νόσο και δι' αυτέ που βρίσκονται στο φάσμα των ψυχώσεων μπορεί να καταστήσουν το άτομο μη λειτουργικό και να το φέρουν αντιμέτωπο με σοβαρέ εκπτώσει στι δεξιότητέ του. Μάλιστα, εάν αντιμετωπίζει μια χρόνια ψυχική ασθένεια, το πιο πιθανό είναι να βιώσει υποτροπέ, επανεμφάνιση δηλαδή τη νόσου, που ενδέχεται να αφήνουν τον ασθενή κάθε φορά σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Έτσι, η διαδικασία τη αποκατάσταση είναι υψή τη σημασία, καθώ επικεντρώνεται στο πώ τέτοια αποτελέσματα θα αντιμετωπιστούν και οι ασθενεί θα βοηθηθούν να επανενταχθούν στην κοινότητα. Πώ όμω συνδέεται η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση με το θέμα τη αποασυλλοποίηση, Η μεταφορά των ασθενών από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στην κοινότητα και κατ' επέκταση η μεταφορά τη θεραπεία και αποκατάστασή του έξω από τα λεγόμενα άσυλα δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Μιλήσανε και οι προηγούμενοι ομιλητέ, νομίζω. Πολύ μεγάλη ανάλυση από αυτού. όντω το 1983 ε, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται μια πρώτη προσπάθεια για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Σε συνδυασμό με ένα άρθρο στο αγγλικό περιοδικό Observer το 1989 όπου περιγράφονταν οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των ασθενών στο νήσι της Λέρου, ε, οδηγούν σε παγκόσμια κατακραυγή και οι διαδικασίες επιταχύνονται, οδηγούμαστε σε ένα νέο νόμο τον 2071-1992 ένα πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο παίρνει την ονομασία ψυχαργός, όπως υπόθηκε και πριν, ένας τίτλος που ακολουθεί τη διαδικασία μέχρι και τη λήξη της. Το πρόγραμμα ψυχαργό χωρίζεται σε τρεις φάσεις περίοδου. Στην πρώτη φάση, από το 1997 μέχρι το 2001, τη δεύτερη, από το 2001 μέχρι το 2010 και την τρίτη, από το 2011 μέχρι το 2020. Ε, δεν, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε πόσα κέντρα ημέρα ξεκίνησαν, πόσα έγιναν. Αναφέρθηκαν ήδη στο πόσα περίπου έχουμε τώρα. Ε, απλά να πω ότι ήδη φαίνεται ότι από την πρώτη φάση στην δεύτερη ε, αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερη η εισαγωγή του ιδιωτικού, τομέ, του ιδιωτικού τομέα μέσα εκεί. Ε, συγκεκριμένα, στη δεύτερη φάση είναι πάνω από το 32% των δομών ε, και η οποία είναι ακόμη πιο έντονη και στην τρίτη φάση και στα νέα προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία από το 2022 μέχρι το 2030 όπου η πρόσκληση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε φυσικά πρόσωπα, ε, για το διαμοιρασμό ε, των μονάδων υγεία είναι τεράστια. Μιλάμε για 106, αν θυμάμαι καλά, μονάδε υγεία, ε, οι οποίε μοιράστηκαν φέτο, ε, σε τέτοιου τύπου δομέ και ε, ε, εταιρείε. Είναι εμφανέ και παραδεκτό από το ίδιο το αστικό κράτο ότι βασικό σκοπό ήταν το κλείσιμο των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων με το μανδύα της αποασυλλοποίησης, η οποία να επαναλάβουμε εδώ ότι ήταν σαφέστατα αναγκαία να γίνει, αλλά όχι έτσι όπως έγινε. Το ζήτημα ήταν να μειωθεί το μεγάλο οικονομικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα άσυλα έκλεισαν, οι ασθενείς μεταφέρθηκαν χωρίς προετοιμασία και χωρίς προϋποθέσεις σε ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα ή ακόμη και στις οικογένειές τους με ανεπαρκή στήριξη. Όπω χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι ίδιοι διευθυντέ των νοσοκομείων τότε, δέχτηκαν να λειτουργήσουν τι δομέ ακόμη και με το 1 τέταρτο του απαραίτητου προσωπικού, που ήταν μη καταρτισμένο και σε πολλέ περιπτώσει ήταν εθελοντέ. Οι υπηρεσίε οι οποίε προσφέρθηκαν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να προσφέρονται είναι ξεκάθαρα ανεπαρκεί. Ουσιαστικά καλύπτουν το μήνυμουμ των αναγκών των ασθενών. Έχουν στόχο τη διαχείριση του προβλήματο και όχι την προσπάθεια για ολόπλευρη στήριξη των πασχόντων από ψυχική νόσου. Δεν είναι διόλου τυχαία η επιλογή και στόχευση δημιουργία συγκεκριμένων δομών, και η πλήρη απαξίωση κάποιων άλλων. Τα οικοτροφία και τα προστατευόμενα διαμερίσματα είναι ένα καλό παράδειγμα. Εκεί βρίσκονται ασθενεί που είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή να ζήσουν αυτόνομα, είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στι καθημερινέ δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Είναι χαρακτηριστικό πω σε πολλέ ΙΠΕ, οι περιφέρειε δηλαδή, η πληρότητα φτάνει ακόμη και πάνω από το 95%. Βρίσκονται διαρκώ δηλαδή, ανάγκε να καλυφθούν αυτέ οι κλίνε. Από την άλλη, οι υπηρεσίε που είναι ζωτική σημασία είτε είναι ανύπαρκτε είτε μαραζώνουν, όπω τα εργαστήρια προεπαγγελματική κατάρτιση, οι δομέ προστατευόμενη εργασία, ακόμα και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, τα ΚΙΣΠΕ δηλαδή, μια και για του ασθενεί που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα δεν υπάρχει ουσιαστικό σχεδιασμό να επανενταχθούν ολοκληρωμένα στην κοινότητα και στην αγορά εργασία, και έτσι αντιμετωπίζονται απλά σαν κόστο. Είναι σαφέ ότι όταν οι προσφερόμενε υπηρεσίε σχεδιάζονται με βασικό κριτήριο το κόστο δεν έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στου ασθενεί. Δυσμενείς είναι οι συνθήκε και για του εργαζόμενου. Είναι αναρρύθμιτε οι καταγγελίε από τα σωματεία των εργαζομένων σε αυτέ τι ΜΚΟΑΜΚΕ για διαρκή μείωση του λειτουργικού κόστου, ακόμη και για φαγητό, θέρμανση και άλλα έξοδα διαφύωση. Μαζί με αυτά, Περικόπτονται και δράσει απαραίτητε για την επανένταξη και την κοινωνικοποίηση των ασθενών, όπω έξοδοι στην κοινότητα, εκπαιδευτικέ και ψυχαγωγικέ επισκέψει, εκδρομέ, γιατί πολύ απλά αποτελούν κόστο και δεν θεωρούνται επιλέξιμε δαπάνε από το Υπουργείο. Εάν μάλιστα εφαρμοστεί, που ήδη από ό,τι καταλαβαίνω έχει αρχίσει και εφαρμόζεται παντού η περίφημη κοστολόγηση σε ορισμένε δομέ, θα χρηματοδοτείται δηλαδή, όπω είπε και ο συνάδελφο, όχι βάσει εξόδων, αλλά με κριτήρια ανακεφαλή. Πόσο κοστίζει ο καθένα που έρχεται και παίρνει την υπηρεσία. Αυτό θα οδηγήσει νομοτελειακά σε περαιτέρω πτώση τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με απότερο σκοπό την επίτευξη των στόχων. Οι συνθήκε εργασία σε αυτέ τι ΜΚΟ Άμκε έχουν περάσει από πολλέ φάσει, αλλά πάντα με γνώμονα τη μείωση του εργατικού κόστου. Από τεράστιε ελήψει σε προσωπικό, εργαζόμενου με καθόλου ή ελλειπή εκπαίδευση, αλλά και προσωπικό καταρτισμένο, εξειδικευμένο και με πτυχία που όμω εργάζεται με συμβάσει γενικών καθηκόντων. Που αποσυνδέουν του ακαδημαϊκού τίτλου των εργαζόμενων και κατά συνέπεια εξαλείφουν κάθε σχετική μισθολογική απέτηση, με συμβάσει ορισμένου χρόνου ω επιτοπλίστων και χωρί συλλογική σύμβαση εργασία, ανταυτού πληρωνόντουσαν για ένα ε, χρονικό διάστημα με κοινή υπουργική απόφαση, εργοδοτική τρομοκρατία, απολύσει και φτάνοντα να μένουν απλήρωτοι ακόμη και πάνω από έξι μήνε, αν και αυτό βελτιώθηκε με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο βέβαια στέρισε τον 13ο και 14ο μισθό από του εργαζόμενου. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι οι δομέ αυτέ συγκεντρώνουν για του εργαζόμενου τα αρνητικά τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τι πιο αναμενόμενο, εάν αναλογιστεί κανεί την πορεία και τον ρόλο αυτών των οργανώσεων εταιριών από σύστασή του μέχρι και σήμερα. Όμω αυτό δεν είναι ζήτημα κάποια κακή διαχείριση, όπω αφελώ θα υποστηρίξουν κάποιοι, μια και ήδη από το 1998 ο ΩΣΑ διακήρυται ω βασικά χαρακτηριστικά του ανάμεσα σε άλλα την οργάνωση με επιχειρηματικό πνεύμα. Την επιδίωξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων και την υψηλή ένταση εργασία. Εν κατακλείδη, η αποασυλλοποίηση στην Ελλάδα, όπω υλοποιήθηκε, δεν ήταν παρά ένα προκάλημα για τη μείωση των δημοσίων εξόδων και τη μεταφορά τη διαχείριση πακτολού δημοσίου χρήματο από τον κρατικό προπολογισμό στη ΣΑΜΚΕ ΜΚΙΟ. Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση είναι μια έννοια άπιαστη όταν στόχευση είναι η προσφορά των απόλυτα αναγκαίων υπηρεσιών. Εξυπηρετώντα συχνά πληθυσμό που, λόγω τη κατάστασή του, θα βρισκόντουσαν αλλιώ στην εξαθλίωση. Με τέτοιου όρου, κανένα ασθενή και επαγγελματία δεν μπορεί να καλύψει τι πραγματικέ του ανάγκε που αναφέρθηκαν στην αρχή. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με μια τελείω διαφορετική πρόταση, με μια ψυχοκοινωνική αποκατάσταση που επίκεντρο θα έχει τον ασθενή και τι ανάγκε του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.